Όταν ένα μεγάλο, όταν ένα τμήμα, μεγάλο, μικρό, θα αποδειχθεί. Αλλά εμείς το βιώνουμε ως μεγάλο, δεν ήταν φίλοι και σύντροφοι που πορευτήκαμε τόσα χρόνια. Αποχωρούν από το κόμμα και μάλιστα πηγαίνουν σε μια πολιτική αντιπαλότητα και ταυτόχρονα και λόγω των πολιτικών εξελίξεων και των θέσεων του κόμματος και της κυβέρνησης κάποιος κόσμος ψαχνότανε για μια φάση προς τα που θα πάμε κτλ. Δεν ήταν παράλογο να υπάρξει αυτή η φάση, μεταβατική φάση την ονομάζω, μέχρι πράγματι χθες και προχθές να μαζευτεί, να εξηγηθεί αναμεταξύ του το στελεχειακό δυναμικό και από εδώ και πέρα να προχωρήσουμε νομίζω με νικηφόρες προοπτικές. Είμαι αισιόδοξος. Εσείς πάντως που, επειδή τώρα βλέπω και δημιουργήθηκε μια πόλωση ας πούμε. Εντάξει, αναμενόμενε εκλογές είναι τώρα, απολωθεί και λίγο το κλίμα. Αλλά επειδή είστε λίγο πιο παλιός, να του πεις του υπουργέου του Τσίπρα ότι ο Μαϊμαράκης ήταν κένταυρος. Άλλοι ήταν κένταυροι και αυτός πήγε και τους, τα θυμάσαι τότε, που μπήκαν. Κατάληψη και καταλάβανε και έγινε μόνο τα γραβεία. Ο Μαϊμαράκης πρόεδρος της ΟΝΕΡ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν της εποχής των κένταυρων. Εν διάφερπτος. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι η μόνη πατάτα. Δεν είναι. Η πόλωση θα υπάρξει, αλλά σε ζητήματα ουσίας και αυτό θα είναι σημαντικό, διότι πρέπει όλοι να βάλουν το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, να ξέρουμε προς τα που πηγαίνουμε, έχοντας μεγαλύτερη πείρα και καθώς όλα τα πράγματα είναι πάνω στο τραπέζι πια. Εννοώ και η συμφωνία και τη συζήτηση στην Ευρώπη που γίνεται και το διεθνές περιβάλλον και η εσωτερική πολιτική κατάσταση που έχουν διευκρινιστεί πια οι απόψεις και τα λοιπά. Ναι. Με αυτή την έννοια νομίζω θα υπάρξει και ισχυρή αντιπαράθεση και πόλωση, αλλά επί της ουσίας, και αυτό θα είναι θετικό. Ναι. Θα φύγουμε από τα διαδικαστικά, από τις προσωποποιήσεις και αυτά. Νομίζω δεν θα κυριαρχήσουν. Να ρωτήσω κάτι που το λένε πολλοί οι οποίοι σκέπτονται, είναι προβληματισμένοι για το αν θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Τι εγγυάται ότι δεν θα ξανακάνετε τα ίδια λάθη που κάνατε εδώ και 6-7 μήνες και σε επιλογές προσώπων και λοιπά, όλα αυτά που έχετε κάνει αυτοκριτική. Εγώ θα σας το πω με μία κουβέντα. Εκτός και αν δεν δέχεστε ότι είχαν γίνει λάθη. Πώς δεν δεχόμαστε, αλίμονο. Και λάθη τακτικής και λάθη εκτιμήσεων. Έτσι, υπήρξαν. Αλλά υπήρξε ταυτόχρονα μία κατάθεση ψυχής και κατάθεση ειλικρίνειας η οποία παρακολούθησε όλο αυτό το εγχείρημα και το παρακολουθεί και τώρα. Και με αυτή την έννοια αυτή είναι η εγγύηση. Δηλαδή η διάθεσή μας και η ειλικρίνεια με την οποία ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο αναγνωρίζουμε επί της ουσίας και λάθη και προβλήματα και ταυτόχρονα εγγυόμαστε ότι είμαστε μια πολιτική δύναμη που μπορεί να κρατήσει ακόμα καλύτερα θα έλεγα τώρα πια το τιμόνι της χώρας στις πολύ δύσκολες συνθήκες που βρίσκεται η χώρα, ο λαός μας, η νεολαία. Αυτό νομίζω πως είναι η παρακαταθήκη στην οποία, την οποία εμπιστεύεται ακόμα πάρα πολλοί κόσμος και νομίζω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές και με τα πραγματικά πολιτικά διλήμματα που θα μπουν θα εμπιστευτεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν φαίνεται να είναι όλα βαζάνε στο πρόβλημά σας πάντως, τουλάχιστον στα δημοσκοπικά ευρήματα, αν τα πιστεύουμε και αν τα δεχόμαστε. Κυρίως είναι η αμηχανία των οπαδών σας. Κύριε Καμπουράκη, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Και θέλω να σας πω από εμπειρία που είπε προηγούμενο και ο κύριος οικονομέας, η αριστερή, ο κόσμος, η μαγιά που ξεκινήσαμε και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, δεν ήμασταν ποτέ πάρα πολύ. Εννοώ ναι. Και μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο. Και με αυτή την έννοια η διάσπαση που έγινε των φίλων και συντρόφων, επαναλαμβάνω, της λαϊκής ενότητας, καθώς εκ των πραγμάτων περιχαρακώνεται στην αναζήτηση ενός ποσοστού μέσα σε εκείνο το ποσοστό, το αρχικό της επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάποια όρια τα οποία πιστεύω πηγαίνοντας σε προς εκλογές θα μικρύνονται παρά θα μεγεθύνονται. Μην τους λέτε συντρόφους. Ως εκ τούτους. Μην τους λέτε συντρόφους, διότι εγώ είδα χθες τη Ραχίλ, η οποία φώναζε στη Φωτίου, «Άι τράβα και φτιάξει καμιά μαρμελάδα, άι τράβα και φτιάξει καμιά μαρμελάδα». Επιτρέψτε μου να πω ότι αναφέρομαι σε αυτούς με τους οποίους ήμασταν στο ποσοστό του 3-4%. Είδατε, η ανάλυση μου είναι για εκείνη την εποχή. Και ως εκ τούτου πράγματι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι να επανασυσπυρώσουμε από το χώρο της νεολαίας, των φτωχοποιημένων νέων στρωμάτων, των ανθρώπων στους μεσαίους
που υπέστησαν μέσα και από αυτή τη φάση, τα capital control και τα λοιπά, απομείωση εισοδημάτων ή αυτών που έχουν μια αρνητική προσδοκία στον χώρο της αγροτιάς ή των συνταξιούχων, ότι μήπως έρθει τίποτα κακό αν δεν μπορέσουμε να το ισομερίσουμε. Σε αυτούς τους χώρους έχουμε ζητήματα, έχουμε ανοιχτά θέματα, προγραμματικά και πολιτικά, και πιστεύω ότι με ειλικρίνεια θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε, διότι μεροληφθούμε υπέρ αυτών των χώρων. Δεν έχουμε εμείς να δώσουμε πουθενά αλλού, δηλαδή από το περίσσευμα. Θέλουμε να βγάζουμε περισσεύματα έτσι ώστε να υπάρξει μια πολύ καλύτερη ισορροπία με αυτούς τους χώρους. Πιστεύω θα το πετύχουμε. Ναι. Και επειδή εδώ έχουμε μια παράδοση μαζί σας προσωπικά να μιλάμε ειλικρινά και έξω από τα δόντια. Ναι. Είπε ο Τσίπρας εχθές και πολύ καλά έκανε, ότι δώσατε μια ευκαιρία στον Ιγκολό να εκφράσει το γαμό του. Με αυτό το όχι. Εσείς το τιμήσατε αυτό το όχι. Πήγατε αυτά που κάνατε μετά τις δύο εβδομάδες. Συμβάδιζε με αυτό το γαμό του. Όσο μπορέσαμε. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή αυτός ήταν ο οδηγός μας μέχρι και τη στιγμή που υπέγραψε ο Αλέξης στις 13. Γιατί με αυτό το όχι τον εσάς ρωτάω, γιατί έγινε πλακώθηκε κόσμος μεταξύ της οικογένειας. Αυτό, 7 μέρες μετά, 7 μέρες μετά η υπογραφή που έβαλε ο Τσίπρας ήταν απόρρια ακριβώς μιας εβδομάδας που πέρασε. Θυμηθείτε και ενδιάμεσα και το... και το Στρασβούργο και άλλα, όπου κάναμε ό,τι μπορούσαμε κυριολεκτικά για να το τιμήσουμε. Το αν υπήρξαν υπέρτερες δυνάμεις που δεν μας δώσαν την ευκαιρία, ο συσχετισμός δυνάμεων δηλαδή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και το σχέδιο Brexit μαζί με το ταμείο που ανακάλυψε τελευταία στιγμή, δεν το ανακάλυψε τυχαία ο Σόιμπλε, για να δυσχερανθεί η τελική φάση, ας πούμε, της διαπραγμάτευσης, αυτό απορρέει και εκφράζει και αποτυπώνει το σημερινό συσχετισμό δυνάμεων που οδυνηρά και εμείς, αλλά και ο κόσμος του όχι και του ναι, θα έλεγα, έτσι διαπιστώνει τώρα. Αλλά το ότι το τιμήσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο, αυτό είναι κατατεθειμένο, έτσι. Μάλιστα. Και με αυτή την έννοια δεν έχει νόημα, εγώ δεν το συνηθίζω. Και όλα να πω ότι στο ερώτημα είχαμε βάλει, το έχει πει άλλωστε ο πρόεδρος τόσες φορές, ότι το ερώτημα, αυτό που έμπαινε, δηλαδή η πεντάμινη συμφωνία με τα συμπαραμαρτούντα του Γιουγκέ, ήταν επί της ουσίας πολύ δυσμενέστερο από αυτό που επετεύχθηκε. Nice. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να πούμε αυτό, ότι με αυτή την έννοια το τιμήσαμε. Αλλά η προσπάθεια η συνολική που έγινε ήταν στην κατεύθυνση ακριβώς αυτή η αξιοπρέπεια, η πίστη, η διάθεση του ελληνικού λαού, με ευθύτητα να τεθεί μπροστά σε όλους τους εταίρους δανειστές. Πήραμε αυτό που μπορούσαμε. Έχουμε μια εμπειρία για να πάρουμε στο δρόμο όλοι μαζί, όχι μόνο η κυβέρνηση που θα προκύψει, πολύ περισσότερα, όπως είδατε τώρα με το θέμα των φροντιστηρίων ήταν, που ήταν μια μεγάλη αδικία και δεν είναι λίγες τέτοιες, έτσι, μέσα σε αυτά που ήδη... Εσείς το κάνατε ή η Νέα Δημοκρατία, ή και οι δυο μαζί. Η προσπάθεια ήταν από την πρώτη στιγμή, διότι και οι συνδικαλιστές αυτού του χώρου, όταν ήμασταν στη Βουλή και ψηφίζαμε τη συμφωνία τώρα το καλοκαίρι, είχαν έρθει σε επαφή μαζί μας, είχε αναγνωριστεί ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος για ένα πνευματικό χώρο, ας πούμε, κτλ. Και έγιναν από όλους προσπάθειες. Εγώ αυτό θα πω. Δεν έχω να. Κύριε Κακλαμάνη, οικειοποιητικό. Πάτε για νίκη. Πάτε για νίκη, να αρχίσω από το 23%. Ό,τι θέλετε. Το 23% ήταν η πρόταση της κυβέρνησης.